Για τον κύριο σκοπό για τον οποίο αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων, συγκροτήθηκε. Δύο ήταν οι κύριοι στόχοι. Ο πρώτος στόχος είναι η έξοδος της Ελλάδος από τα μνημόνια, από την Επιτροπία, από την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας στους δανειστές. Και ο δεύτερος στόχος είναι η κάθαρση. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι αυτοί οι δύο στόχοι, τους οποίους βάλαμε από την αρχή της συνεργασίας μας και μέχρι σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Και το θέμα της εξόδου της Ελλάδος από τα μνημόνια. Με μεγάλη βελτίωση των οικονομικών της χώρας, με αύξηση του τουρισμού, με ενίσχυση γεωπολιτικής θέσης Ελλάδος, πολύ σύντομα θα οδηγήσει στην έξοδο του ελληνικού λαού από την εποχή των μνημονίων και της Επιτροπής. Και το θέμα της κάθαρσης. Μπορώ να πω ότι ουσιαστικά με αυτήν την κυβέρνηση, με αυτήν την κυβέρνηση συνεργασίας, μιας έντιμης πολιτικής συνεργασίας δύο διαφορετικών πολιτικών χώρων, σπάσαμε το κατεστημένο της μεταπολίτευσης. Οι υποθέσεις δεν μπαίνουν πλέον στο αρχείο. Όταν η δικαιοσύνη προσκούνησε μεγάλους και επώνυμους, δεν σταματά τη διερεύνησή της. Έχει την πλήρη στήριξη της εκτελεστικής εξουσίας ως ανεξάρτητη εξουσία να προχωρήσει στη διαλεύκανση των υποθέσεων αυτών προκειμένου να πληρώσουν εκείνοι που οδήγησαν την πατρίδα μας, εκείνοι που οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην κατάσταση που παραλάβαμε με την ανάληψη εξουσίας. Και για αυτούς τους δύο κύριους στόχους, τους οποίους βάλαμε και στους οποίους είμαστε πάρα πολύ κοντά να εκπληρώσουμε, η συνεργασία αυτή σε πείσμα όλων εκείνων που θέλουν να γράφουν σενάρια θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Με απόλυτο σεβασμό στις κόκκινες γραμμές και στις διαφορετικές πολιτικές θέσεις που από την αρχή έντιμα και ξεκάθαρα έχουμε θέσει ως όρο για τη συνεργασία μας. Για το Σκοπιανό συζητήσατε? Συζητήσαμε και για το Σκοπιανό. Είναι γνωστές οι θέσεις που έχουμε διατυπώσει ανεξάρτητοι Έλληνες για το θέμα του Σκοπιανού και τη μη χρέση του όρου Μακεδονία σε οποιαδήποτε λύση. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση για το Σκοπιανό είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας για το αν θα γίνουν οι συνταγματικές αλλαγές. Οι συνταγματικές αλλαγές αποτελούν απόλυτη προϋπόθεση. Άρα διαψεύδεται τα σενάρια περί αποχώρησης σας από την κυβέρνηση, γιατί είδαμε ένα βρίφι ότι πώς και τα μέσα ενημέρωσης ότι παρεξηγήθηκατε με τον κύριο. Κοιτάξτε κάτι, είδα παρεξηγήσεις, ναι, οι παρεξηγήσεις αυτές οι περισσότερες αποτελούν ένα τμήμα ενός σεναρίου επιστημονικής φαντασίας. Είδα μια εφημερίδα, μια φυλάδα που κυκλοφορεί. Προφανώς τη διαβάζει ο εκδότης της, ο κ. Μητσοτάκης μόνο, ότι εγώ συνάντησα τον κύριο Πρωθυπουργό και τον Νίκο τον Παπά την Παρασκευή το χρόνο στο σπίτι μου. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο σπίτι, πάντως όχι αυτή την Παρασκευή. Και πάντως όταν να κάνουμε συναντήσεις, τις κάνουμε επώνυμα και δημόσια. Λυπάμαι που αυτή η εφημερίδα, προκειμένου να ικανοποιήσει τους δύο αναγνώστες της, επιμένει στα σενάρια αυτά, παρότι τις εστάλει και εξώδικο περί αυτού. Σενάρια μπορεί να κάνουν διάφορα. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ να τους πω ότι θα τους στεναχωρήσουμε. Θα τους στεναχωρήσουμε γιατί οι προτεραιότητες οι οποίες έχουμε βάλει και η εντολή που έχουμε λάβει από τον ελληνικό λαό είναι πολύ πιο ισχυρές από την επιστημονική φαντασία ή τον απόκριφο πόθο κάποιων να γλιτώσουν και από την κάθαρση και από την έξοδο της χώρας από την Επιτροπία. Για τους δύο στρατιωτικούς, για τους δύο αξιωματικούς, θέλω να σας πω πως για όλα τα θέματα είμαστε σε πλήρη συνεννόηση και όσο και αν προσπαθούν να βρουν κανείς διαφορές, θα δει ότι ο Πρωθυπουργός και εγώ σαν κυβερνητική εταίροι είμαστε απόλυτα συντονισμένοι και σας διαβεβαιώ πάντα απόλυτα συνεννοημένοι. Από εκεί και πέρα, κατά καιρούς δηλώσεις κάποιων στελεχών μας, σε μια δημοκρατία όπου έχουμε επιτρέψει να στους βουλευτές μας να σκέπτονται και να ψηφίζουν κατά τη συνείδησή τους σε δύο δημοκρατικά κόμματα, είναι δείγμα δημοκρατίας και όχι δείγμα ασθένειας. Σας ανησυχεί η τουρκική προκλητικότητα? Η τουρκική προκλητικότητα ανησυχεί τους πάντες, ανησυχεί όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ουσιαστικά από την άλλη πλευρά να υπάρχουν επεισόδια
ιδιαίτερα επικίνδυνα όπως αυτά που αντιμετωπίσαμε στα Ήμια με το σκάφος του λιμενικού, τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις του εναερίου χώρου που οδηγούν σε αναχαιτήσεις πολύ σκληρές, παράλληλα το λεκτικό το οποίο χρησιμοποιείται στην Τουρκία, αλλά και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ομήρους, και αναφέρομαι στη λέξη ομήρους όπως ακριβώς είναι η περίπτωση και του Αμερικανού Πάστορα Μπράνσον, που βρίσκεται με ποινή ισοβίων από τις 12 Μαρτίου και μάλιστα με ειδική νομοθετική ρύθμιση, με προεδρικό διάδειγμα που ο πρόεδρος Ερντογκάν έβγαλε για ανταλλαγή του με τον ιερέα Γκιουλέν της Αμερικής. Τέτοιου είδους ανταλλαγές θα αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούν κατευθείαν στον ορισμό της ομηρίας. Οι Έλληνες αξιωματικοί, ο Έλληνας αξιωματικός και ο Έλληνας επαξιωματικός βρίσκονται αυτή τη στιγμή για 20 σχεδόν μέρα κρατούμενοι σε φυλακές υψηλής ασφαλείας, και αυτό που επιζητούμε είναι ουσιαστικά να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, σε μια δικαιοσύνη μη κατευθυνόμενη. Εάν έχουν κάνει κάποια παράβαση για την είσοδο, αν θέλετε, στην περιοχή της Τουρκίας, θα έπρεπε να έχουν ήδη δικαστεί ή να δικαστούν συντομότερο δυνατόν και να μην χρησιμοποιούνται ως μέσον πιέσεως και εκβιασμού της χώρας. Η Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών χειρίζεται το θέμα αυτό όσον αφορά τις συνομιλίες, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από το σχεδιασμό των αμυντικών δηλαδή, της χώρας. Δηλαδή θεωρείτε ότι προσπαθούν να κάνουν ανταλλαγή οι Τούρκοι? Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο μπροστά μας σε πρόταση που έχει γίνει. Αυτά όλα όμως θα τα χειριστούμε με νυφαλιότητα, με συνέπεια, με αποφασιστικότητα, σε μια κοινή γραμμή, και τα αρμόδια υπουργεία θα τα χειριστούν. Υπάρχει χρόνος για την απελευθέρωση της διαδικασίας από την πλευρά της Τουρκίας? Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Εγώ ελπίζω ότι η Τουρκία θα καταλάβει ότι προς όφελος όλων, και το δικό της όφελος και της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πορείας της στο ΝΑΤΟ, είναι να λήξει το συντομότερο δυνατόν αυτή η περιπέτεια. Απλώς ο κ. Τζανακόπουλος μιλάει ακόμα για ένα διμερές θέμα. Συμφωνείτε με αυτό? Κοιτάξτε κάτι, ότι έγινε ένα διμερές θέμα με την σύλληψη των Ελλήνων αξιωματικών, είναι καταρχήν ένα διμερές θέμα. Το θέμα αυτό όμως, όπως βλέπετε, παίρνει και διεθνείς διαστάσεις με τις απόψεις τις οποίες δημοσίως πλέον εκφράζουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αλλά και άλλες τρίτες χώρες. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου αμέσως μετά τη συνάντηση.